Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Θα λοιπόν, πούμε χρόνια πολλά στην αστυνομία. Πρώτα, κύριε Ανδρέου, γιορτάζετε σήμερα, έτσι. Σε Αγία Σιρήνη. Της Αγίας Σιρήνης. Προστάτητα της αστυνομίας. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, για πέστε μας τώρα, επειδή το ζητούμενο είναι, γιατί συνεχίζονται έρευνες σε αυτές τις περιοχές που είδαμε και τις πρώτες μέρες, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή, εάν προκύπτει κάτι ενισχυτικό, που αν προκύπτει, είμαι σίγουρος, δεν θα μας το πείτε, αλλά τουλάχιστον πέστε μας αν προκύπτει, ενώ δεν θα μας πείτε τι είναι. Το οποίο υποδεικνύει ότι όντως στην ακτίνα αυτή της περιοχής, που είναι το Πεντάκομο, η ακτή του κυβερνήτη, κοντά το Ζήγη, ξέρω εγώ, υπάρχει κάτι το οποίο σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να βρίσκεται εκεί η σωρός του Άγγελου Περικλέους. Ναι, κοιτάξτε, οι ενδείξεις που υπάρχουν σύμφωνα με τους ανακριτές είναι τέτοιες που οδηγούν την αστυνομία ακόμα μια φορά στην ευρύτερη περιοχή όπου γίνονται οι έρευνες σήμερα. Είναι κοντά στην περιοχή που γίνονταν οι έρευνες την περασμένη Δευτέρα. Mm-hmm. Σήμερα βρίσκομαστε σε μια περιοχή βόρεια περίπου του Governors όπου γίνονται επίσης εκτεταμένες έρευνες και με τη βοήθεια της πολιτικής άμυνας και με τη χρήση drone. Σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον 31χρονο. Όπως έχω πει, η περιοχή αυτή υπάρχουν σοβαρότερες ενδείξεις ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάτι εκεί το οποίο θα βοηθήσει τον ακριτικό έργο. Γι' αυτό συνεχίζονται οι έρευνες. Θα πούμε ότι την Δευτέρα καλύψαμε μια περιοχή περίπου στα 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σήμερα οι έρευνες θα επεκταθούν και στην περιοχή στην οποία έχω αναφέρει. Για να δούμε αν προκύψει κάτι θετικό. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, εξ αρχής λέγατε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση ως προς την εξιχνίασή της. Αλλά φαίνεται, κύριε Ανδρέου, ότι με την βοήθεια της τεχνολογίας και όπως ακούσαμε και προηγουμένως από τον ανταποκριτή μας, τον Ευάγγελο, το σήμα του 24χρονου υπόπτου με την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ίσως προδώσει και το σημείο που βρισκόταν αρκετή ώρα για την εγκληματική του πιθανόν πράξη, κύριε Ανδρέου. Άρα. Το puzzle φαίνεται να στείνεται σιγά σιγά και οι ανακριτές να έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση για το πώς θα το στήσουν. Ναι. Άσχετα εάν δεν μιλάει ο 24χρονος. Σίγουρα είναι αλήθεια ότι κάποια δεδομένα τα οποία έχουν οι ανακριτές αυτή τη στιγμή στα χέρια τους, όπως για παράδειγμα το στίγμα του τηλεφώνου του οποίου εκπαίδευσε για τελευταία φορά, ναι. Κάποια άλλα τεκμήρια, όπως ένα όχημα το οποίο φαίνεται να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση, το οποίο εντοπίστηκε επίσης στην ευρύτερη περιοχή, είναι κάποιες ενδείξεις οι οποίες μας δίνουν αυτή την κατεύθυνση, αν μπορώ να πω, ότι θα πρέπει να γίνουν εκεί εκτεταμένες έρευνες για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε οτιδήποτε. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ναι. Αν δεν εντοπιστεί ο 31χρονος, δεν μπορούμε να καθορίσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, το τι ακριβώς προέκυψε, πώς έγινε ένα έγκλημα. Ναι. Είναι το κλειδί, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, της υπόθεσης. Ναι. Δεν υπήρξε ούτε και καμία συνεργασία από πλευράς του 24χρονου, βλέποντας ότι εξελίσσονται οι έρευνες, ότι σιγά σιγά στενεύει ο κλειός. Ναι. Έρχονται και άλλα στοιχεία αναμονή και των εργαστηριακών εξετάσεων, αλλά και της άρσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, ούτως ώστε να υποδείξει κάτι που να έχει να κάνει με το φερόμενο έγκλημα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε όσον αφορά τη στάση του 24χρονου. Όμως πολύ σωστά έχετε πει και εσείς ότι εν αναμονή όλων αυτών των επιστημονικών εξετάσεων από σωρία τεκμηρίων τα οποία έχουν παραλευθεί από διάφορες σκηνές, ενδεχομένως και κάποια άλλα τεκμήρια ή κάποιες άλλες διγανικές εξετάσεις που αναμένονται από κάποια άλλα τεκμήρια, ίσως αυτά να καταφέρουμε να καταλήξουμε στο τι ακριβώς έχει συμβεί και να συνδέσουμε όλους τους κρίκους για να καταλήξουμε ή τουλάχιστον να εντοπίσουμε τον 31. Πιστεύετε ότι είστε κοντά, κύριε Ανδρέου? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή, κύριε Σοκράτους, γιατί ό,τι και να απαντήσουμε θα είναι λαθασμένο. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Οι έρευνες στην περιοχή ίσως δείξουν κάτι, κύριε Ανδρέου. Είμαστε σε αναμονή, θα διαρκέσουν όπως μας έχει πει και ο συνάδελφος. Τώρα, να πάμε στο άλλο θέμα που είχαμε χθες στην Πυρκαγιά. Πάλι στις